Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία του Αμυνδαίου, τη Δημοτική Αρχή, η οποία σήμερα θα με τιμήσει με τον τίτλο του επίτιμου Δημότη. Από το 1953 μέχρι και το 1959 μεγάλωνα στα Μύντο. 1959-1961 ήμουνα στον Άγιο Παντελεήμονα. Είχα δάσκαλο απόγονο Μακεδονομάκου, τον Παπαπέτρου. Αισθάνομαι περηφάνεια γιατί σήμερα είμαι στα Μύντο. Και μπορώ να σου πω ότι είμαι και συγκινημένος. Όσον αφορά για το θέμα της κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μου, εγώ έχω να πω ότι αυτό που είπα και στην ημερήσια διαταγή, θαρσίν χρή, τα χαύριον εσέ τάμινον, που μεταφράζεται ότι οι αναγκαίοι να έχουμε θάρρος, διότι ασφαλώς το αύριο είναι καλύτερο. Και το αύριο σήμερα το είδαμε να παραλάβουν εδώ και πρέπει με κάθε θυσία να παραμείνει στον τόπο του και στην πατρίδα του και εδώ να δώσει αυτά τα οποία θέλει να έχει ως όραμα ο κάθε Έλληνας για τα παιδιά του. Να έχουν δουλειά στον τόπο τους και προοπτική και πρόοδο εδώ μέσα στην πατρίδα. Ευχαριστώ το Αμύντιο και όλο τον κόσμο. Κύριε Φραγκούλη, οι τελευταίες κρίσεις του Κησαία έχουν να κάνουν με την κρίση της χώρας μας? Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τις κρίσεις, διότι υπάρχει ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος να σας απαντήσει για την απόφαση. Υπουργός Στρατιώτης Υπήκουσα.